Ναι, ευχαριστήσω τον Άρη το Λιαπάτη που έφτιαξε το βίντεο και τη φίλη μου που μου το έστειλε. Όπως είδατε, πολύ συγκινητικές στιγμές. Εγώ αντίκρισα τέτοια μωράκια στην εντατική μονάδα που επισκέφθηκα, που ζύγιζαν μόλις γραμμάρια και πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορούν να ζήσουν κανονικά και όμως με τη βοήθεια των γιατρών, των μεών που τα φροντίζουν και την αγάπη των γονιών, γιατί κακά τα ψέματα και το ψυχολογικό κομμάτι νομίζω και τα μωρά το νιώθουν, μια χαρά καταλαβαίνουν. Έτσι έχουν δείξει οι έρευνες ότι καταλαβαίνουν και μάλιστα δεν ξέρω αν ισχύει. Στο εξωτερικό τουλάχιστον ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζουν ένα ρολόι δίπλα στην θερμοκοιτίδα για να ακούνε το χτύπο. Ναι, και έχεις πάρα πολύ δίκιο, Παύλο. Ναι. Μέσα στη θερμοκοιτίδα τη φτιάχνουν ακριβώς όπως είναι το περιβάλλον μέσα στην κοιλιά της μαμάς. Βάζουν ειδικά μαξιλαράκια για να νιώθουν ότι είναι πώς είναι στρογγυλή κοιλιά, ναι. Τους βάζουν διάφορα μαξιλαράκια στα αυτιά, τους βάζουν κουδουνάκι για να νιώθουν τους τύπους. Έτσι ακριβώς είναι. Και βάζουν και στα μάτια τους για να μην έχουν το απόλυτο σκοτάδι. Και υπάρχει και ένα ειδικό φως σε κάποια παιδιά που γεννιούνται με ύκτερο. Είναι λάμπα. Ειδικό φως, ειδική λάμπα. Μαριάννη, εσύ έχεις γίνει και μανούλα. Ναι. Είναι πολύ συνηθισμένο, παιδιά, σήμερα. Γιατί οι μανούλες, ξέρεις, κουράζονται πάρα πολύ. Το περιβάλλον δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή το συναντάμε πάρα πολύ συχνά αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί και χωρίς να υπάρχει κάτι. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες, ας πούμε, που το έχουν ζήσει αυτό και ήταν πολύ προσεκτικές κτλ. Ξέρετε κάτι, εγώ μίλησα και με μανούλες εκεί πέρα στην εντατική, οι οποίες για χρόνια παλεύουν να κάνουν ένα μωρό και με πολλές προσπάθειες και εξωσωματικές και φαντάζομαι ότι κάνουν μια πρόωρη γένα και δεν ξέρουν αν θα ζήσει αυτό το πλάσμα. Εγώ είχα κάνει γύρισμα έξω από... Δεν μας αφήσανε βέβαια μέσα-μέσα. Σε πρόωρα, σε μονάδα εντατικής και δεν μπορούσα να κάνω γύρισμα. Ήταν αδύνατο. Δηλαδή βγήκα έξω και λέω τελευταίο δευτερόλεπτο θα μπω μέσα, θα κάνω μία φορά τη λήψη και θα φύγω. Δεν μπορώ να τα αντέξω εγώ αυτό. Αυτό μπορεί να προκύψει ή το βλέπεις, μπορεί να... Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Μπορεί για κάποιο λόγο να σπάσουν τα νερά και να γεννηθεί πρόωρα ένα μωρό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Μπορεί να πηγαίνουν όλα καλά. Βέβαια. Εγώ δεν το ήξερα. Θέλω να πω κάτι, συγγνώμη Κωνσταντίνα μου. Δηλαδή σε όλες αυτές τις γυναίκες που κάνουν ένα παιδί και δεν το θέλουν και το παρατάνε και υπάρχουν άλλες που τόσο πολύ υποφέρουν και κάνουν και λαχταράνε και δεν μπορούν να έχουν ένα παιδί. Δηλαδή έλεος, μη γίνεται άλλο αυτό. Πραγματικά, άμα δεν θέλεις να κάνεις παιδί και δεν είσαι έτοιμη, μην κάνεις. Προστάτεψε το παιδί και τον εαυτό σου. Όχι. Είναι μεγάλη, είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι πραγματικά μεγάλη αμαρτία. Τα παιδιά από αυτές τις ζωές... Δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτα πιο μεγάλο, τίποτα πιο σπουδαίο, τίποτα που μπορεί να μας κάνει να έχει νόημα η ζωή μας περισσότερο από το παιδί. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να μεγαλώνει, να έχει οντότητα, να του διαπλάθει την προσωπικότητά του. Είναι κρίμα να το πετάς. Πραγματικά μεγάλο κρίμα. Είπαμε αρκετά να πάμε να δούμε το βίντεο, να πάρουμε μια γεύση, να δούμε μερικές εικόνες πώς ήταν μέσα στην εντατική. Εγώ ας μην βλέπω και ας μην... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε πού είναι η Τίνα, γιατί σήμερα την έχουμε σε τρελή αποστολή. Τίνα μου! Λοιπόν, συνεχίζουμε με εσάς. Μα τι ωραία, μας πήγατε από το κλάμα, στη χαρά, όλα τα περάσαμε, παιδιά, σήμερα. Μια ζωή ζήσαμε μαζί σας. Μήπως θα τις κρατήσουμε και στους χορούς μετά. Μήπως να ρίξουμε και ένα χορό, να τελειώσουμε. Να φύγετε με... Όχι, στον πάλο θα σας αφήσουμε μόνοι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ταξιδεύετε κι εσείς, έτσι προσπαθούμε να καταρχήν ήρθαμε στους φίλους μας και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωί-πρωί Σαββατιάτικα. Είναι πιο καλά να πηγαίνεις κάπου που ξέρεις θα περάσεις καλά. Παρά, ξέρεις. Για τέτοια ώρα εσύ κανονικά θα πρέπει να είσαι με την κόρη σου. Κανονικά είναι στο μουσικό σχολείο, αλλά εντάξει. Πήγε με τον μπαμπά της. Στο μουσικό σχολείο, τι κάνει. Αν και την πηγαίνουμε πάντα μαζί. Είναι ένα σχολείο που μαθαίνουν ρυθμό, χτυπάνε τύμπα, να κάνουν τέτοια, ζωγραφίζουν μετά. Γιατί είναι νινάκι. Είναι πολύ μικρή, γιατί μας είπες ότι είναι τριών. Ναι, δεν είναι ακόμα τριών και τα παιδάκια εκεί είναι από 1,5-2 ξεκινάνε. Ένα άγγελο. Ποντικοπαγίδα λοιπόν. Ποντικοπαγίδα. Για να επανέλθουμε.
πάμε λοιπόν σε να σε πω ότι το πάει κυβέρνηση. Μήπως θα σε πάρουν με το φούρνο. Είναι το λούπα αυτό. Να σε αφήσει. Θα σου πω. Θέατρο Βεάκι. Ποιες μέρες. Πολλοί μας το ζητάνε σήμερα. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή. Στις 7 κάνουμε πρεμιέρα. Ξεκινάμε. Δεκέμβρη ξεκινάμε. Και η ώρα σας. Τετάρτη παίζουμε απογευματινή. Και Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή 7, Πέμπτη Παρασκευή 9 και Σάββατο 6 και 9. Τέλεια. Τέλεια. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέατρο. Για τον κόσμο, το θέατρο στους δύσκολους καιρούς είναι πιο σημαντικό. Ποιος σκοτώνεται. Κατερίνα. Ποιος σκοτώνεται, είπα. Όχι, αγάπη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι κάποια από τους 8 ο δολοφόνος ή δεν είναι. Δεν τι μπορεί νοείς? Να μην είναι ένας δολοφόνος, θα είναι. Στο έργο είναι ο δολοφόνος. Είναι. Εκεί ναι, είναι, και, εκεί είναι. Και το θύμα είναι. Και το θύμα είναι. Δύο. Σου έκαψε τα κεφαλικά κίτρινα, τι εννοείς. Μου το έκοψες λίγο, ναι, λέω τι κάνεις. Το κοινό συμμετέχει. Μπορεί να είστε όλοι. Όχι, δεν είναι διαδραστική. Αν δεν είναι διαδραστικό, δηλαδή αν έρθω δεν μπορώ να φωνάξω. Αυτή το έκανε, αυτή το έκανε. Όχι, αγόρι. Δεν έχει γράψει το δολοφόνο για να και κουκούλες. Εγώ θα φωνάξω, άμα θέλετε να με ορμήσετε. Να βρίσκεται ένα δολοφόνο κάθε φορά από την παράσταση. Τι ωραίο. Έπρεπε να ρωτήσω την Άγκαθα, αλλά έχει φύγει χρόνια πριν. Ξέρεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Η Μακαρίτσα, η Άγκαθα. Εκεί που βρίσκεται. Έχει να κλάψει. Σε πληροφορώ ότι η Άγκαθα Κρίστη δεν πίστευε σε αυτό το έργο και του είχε δώσει και προθεσμία 8 εβδομάδες. Ότι θα ανέβει μόνο. Θα σου πω όμως κάτι. Ξεκίνησε ραδιοφωνικό γι' αυτό. Ξεκίνησε έτσι για να σου πω πόσο πολύ το πίστευε αντίθετα με αυτό που λες. Είναι ένα έργο. Αυτό που διάβασα δεν το πίστευε. Άκου να δεις. Αυτό το έργο λοιπόν το έκανε, είναι στον έναν από τους εγγονούς της, το άφησε κληρονομιά και του είπε: όλοι οι άλλοι έχουν πάρει μέρος μεγάλης περιουσίας και από τα περισσότερα έργα μου. Πάρε εσύ την ποιοτικό παγίδα. Εσύ θα πάρεις μόνο την ποιοτικό παγίδα και πίστεψέ με, θα ζήσεις καλύτερα από όλους. Ψέματα του λέει. Εγώ πάντως. Ο στόχος δεν ήτανε. Εγώ πάντως έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι της Άγκαθα Κρίστη. Πού καλά. Awkward, μετά το ασανσέρ του Μάρλον Μπράντο. Παιδιά, υπάρχει ένα ξενοδοχείο στην Αίγυπτο, στην Νότια Αίγυπτο. Κοσμογυρισμένα, που φαίνονται τα λεφτά. Που έχει γραφτεί το έγκλημα στον ήλιο, ναι. Στο ξενοδοχείο αυτό που έχει γραφτεί εκεί και έχουν γίνει και τα γυρίσματα, έχω πάει και έχω κοιμηθεί. Εντάξει, πραγματικά αυτό δεν έχουμε να πούμε στην εκπομπή. Δηλαδή, τι ομάδα είναι αυτή. Αφού και αυτό, νομίζω ότι μπορείτε να φύγετε ευτυχισμένοι. Πολύ, παιδιά, πάρα πολύ. Και ήσυχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δηλαδή. Γιατί έτσι ακούς και το παιδί. Να το δεν είναι η ώρα σας. Ήρθε η ώρα μας, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε. Θα δούμε. Εγώ έχω δει τον Ναϊβάζη στο φανάρι και του λέω, πες μου, στο φανάρι της Κηφισίας. Όχι στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω ότι είναι παράσταση. Λέω, άλλη παράσταση είναι αυτή. Όχι, έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Και του λέω, γιατί μου είχε έρθει μόλις το δελτίο τύπου, λέω, πότε ξεκινάτε, πες μου τώρα, μου λέει, πότε ακόμα, του λέω, μου έχει έρθει δελτίο τύπου, πες, πρέπει από καιρό τώρα αυτό. Και κόρνα να από πίσω που είχε να ψω πράσινο φανάρι. Εφτά, μπι, άκουσε το κόπο και την παράστασή μας, μιλάγαμε, να δώσουμε παιδιά που σκλήσεις, ναι. Πέντε διπλές. 10 διπλές. Ότι το παγίδα, τέλεια. Όχι, ρε παιδιά, να τα δώσουμε, θα τα δώσουμε, αλλά τότε που θα ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μα τι τώρα, δεν παίζουμε. Σαν έρθει η ώρα. Συγγνώμη, να πω κάτι. Μπορώ να πω κάτι. Θέλω να δώσουν το πρόγραμμά τους. Θέλετε τώρα να τις δώσουμε. Τώρα που θα το ρίξουμε. Τώρα που θα το ρίξουμε. Να δώσουμε. Επί τόπου. Για να είμαστε εντάξει, 5 σήμερα και 5 την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Ωραία, οι πέντε πρώτοι λοιπόν τηλεφωνούν στο 212-212-4999. Πέντε πρώτοι για τις πέντε πρώτες διπλές και την άλλη εβδομάδα άλλες πέντε διπλές. Γρήγορα, ποντικό παγίδα. Και θα είναι για την πρεμιέρα σας, στις 7. Και ξεχαλάζουμε γνώμη την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, χαμό και δεν σε λάθο. Είναι γιορτέ, να μην καταλαβαίνουμε να δίνουμε γενικά. Άντε, μπράβο. Φιλιά στην οικογένεια. Και από εμάς φιλιά στην οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλοι. Και θα πρέπει να κάνουμε και κανένα μουσικό γενικά. Ναι, ναι, τώρα θα συνεννοηθούμε. Θα σε πάω στα μουσικά. Ένα του Νόου Μέτερ να κάνουμε. Ένα του Νόου Μέτερ. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ. Και εμείς, παιδιά, πολύ. Α κλείσουμε με Άντζελα. Με Λεωνόρα Φουγανέλη θα πάμε τώρα. Ναι, μ' αρέσει ιδέα. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε ότι σήμερα η Αέλια θα χορεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κάθε βράδυ, Σάββατο, τη βάζω στη διαπασόν του Σπύρου Παπαδόπουλου και χορεύουμε μαζί. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν του ελαφρού τραγουδιού. Α, τώρα θα είμαστε τη ζωή. Τώρα θα είστε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τέλεια.